Μας θυμούν με την παρουσία τους ο πρώην δήμαρχος και μέλος της Λέσχης κύριος Παναγιώτης Φωτιάδης, ο πρώην δήμαρχος κύριος Σωτήριος Ντούρος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νοτίου Ελλάδας και Νήσων κύριος Γεώργιος Βαριθυμιάδης και σύντομα κοντά μας θα βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας κύριος Παναγιώτης Κουρουμπλής. Από την τοπική αυτοδιοίκηση, η Περιφερειακή Σύμβουλος κυρία Ιωάννα Τσούπρα. Η Αντιδήμαρχη Τεχνικών Υπηρεσιών κύριος Παναγιώτης Πολυμενέας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς κύριος Ευστάθιος Τοπαλίδης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Αχανών και ο Πρόεδρος Συλλόγου Τριτέκνων η Ζεστή Αγκαλιά κυρία Μαρία Ναυροζίδου, η Δημοτική Σύμβουλη Εύη Παντελιά, Παναγιώτης Κοσμίδης, Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, Ιωάννης Λαζάρου. Από τους ποντιακούς φορείς, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Νίκαιας Κορυδαλλού, κύριος Νικόλαος Κοπαλάς, εκπρόσωπος του Συλλόγου Ποντίων Ασπροπύργου Ακρίτες του Πόντου, Βασίλης Καριοφιλίδης, το χορευτικό τμήμα του Καλλιτεχνικού και Μορφωτικού Συλλόγου Φιλής η Τραπεζούντα, από τους τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς, ο πρόεδρος της Αντικαρκινικής Εταιρείας Αχανών, κύριος Παναγιώτης Καζανάς, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΜΗ, κυρία Μέρη Φωτιάδη, ο κύριος Ιλιωτής Νικόλαος, μέλος της Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Σάβας Καλεντερίδης, εκδότης συγγραφέας. Ήρθε η ώρα να πούμε λίγα πράγματα για τα παρχάρια. Παρχάρια. Έτσι ονόμαζαν οι Έλληνες του Πόντου τα θερινά βοσκοτόπια που εκτείνονταν στα οροπέδια της πλαγιές των Ποντιακών Άλπαιων σε υψόμετρα από 1500 έως και 2.500 μέτρα και διαποτίζονταν από διαυγή κρύα νερά ριακιών ή πηγών. Εκεί λοιπόν διέμεναν αγέλες και πίμνια μαζί με τους παρχαρέτες. Η απαλότητα του εδάφους με την κάλυψη της μοναδικής χλωρίδας, το δροσερό κλίμα και την καλοκαιρινή καταχνιά δημιουργούσαν τις ευνοϊκές συνθήκες για μια θερινή διαμονή ανθρώπων και ζώων στο χωριό του Πόντου από τα τέλη Μαΐου έως και το Σεπτέμβριο. Έλεγαν ότι τα ζώα στα παρχάρια είχαν τριπλάσια απόδοση σε γάλα και βούτυρο. Ο καθαρός αέρας, η αγνή φυσική τροφή και το ήσυχο περιβάλλον επιδρούσαν ευεργετικά και στους παρχαρέτες. Όλοι γνωρίζουμε το «Παρχαρωμάνα λάλεσεν, παρχαρωμάνα είπεν, εξέβαινο καλομινάς, ζεστά καιρούς επίκεν, τα ρασόπα πρασίντζανε, έντανε χορτάρια, τα ζά καιρός να παραβιένε, σέριμα τα παρχάρια». Έτσι, παίρνοντας την ευλογία του ιερέα του χωριού, ρωμάνες και παρχαρόπουλα, αγελάδες και πρόβατα, άλογα φορτωμένα με σκεύη, φαγιά, χαλκά και χαλκοπούλια, όλοι με τραγούδια και λύρες, έπαιρναν το δρόμο για το Παρχάρ. Εκεί υπήρχαν διάσπαρτες καλύβες, άλλες με χαρτώματα, δηλαδή σκεπασμένες με λεπτό σανίδι, και άλλες με χώμα, οι οποίες αποτελούσαν οπάν, δηλαδή οικισμό. Οι καλύβες χτίζονταν σε μέρος του Παρχάρ, που είχε προστασία από τους ανέμους και κοντά σε κρύο νερό. Η κάθε καλύβα είχε στην αυλή περιτύχισμα, όπου συγκεντρώνονταν τα ζώα μετά τη βοσκή. Άνθρωποι, ζώα, εργασίες, όλα κάτω από το αυστηρό μάτι και το καλοπροαίρετο έλεγχο της παρχαρωμάνας, της προστάτηδας και φύλακα των παρχαριών, που λόγω ηλικίας είχε την εμπειρία της ζωής και της λειτουργίας του παρχαριού. Για παράδειγμα, όταν μια ρωμάνα αποτύχανε στην παρασκευή του βουτύρου, έτρεχε να συμβουλευτεί την παρχαρωμάνα, η οποία αφού έκανε τη διάγνωσή της, άλλοτε πρόσθετε στο ξυλάγ κρύο νερό και άλλοτε ζεστό, ανάλογα με την αιτία που δεν ξεχώριζε το βούτυρο. Οι ασχολίες στα παρχάρια ήταν πολλές. Οι βασικότερες ήταν η βοσκή και περιποίηση των ζώων, το επιδέξεο άρμεγμα των αγελάδων και των προβάτων, το βράσιμο του γάλακτος, το πήξιμό του σε ξυλάγ, το δουρβάνισμα με το δουρβάν ή αλλιώς ξυλάγ για να βγάλουν το βούτυρο, η παρασκευή του Πασκιτάν, με το σερομίλ άλεθαν το κορκότο,
έφτιαχναν γιοχάδες, σκούπιζαν και καθάριζαν τα καλύβια, την Περιάν, την Αλατιστέραν, έπλαναν και καθάριζαν τα μαγειρικά και γαλακτοκομικά σκεύη, όπως κοβλάκια, αλμεχτέρεα, ηλιστέρεα, καλυχτέρεα. Ακόμη έγνεθαν μαλλιά και έπλεκαν ορτάρεα. Βλέπετε, η ζωή στα παρχάρια ήταν δύσκολη και κοπιαστική. Δεν είχαν ούτε στιγμή καθισμονή. Βέβαια, τα παρχαρόπουλα, κάθε φορά που ξέκλεβαν λίγη ώρα από τις δουλειές, έπαιζαν διάφορα παιχνίδια. Το παιχνίδι αποτελούσε πηγή ανάσας, τρόπος κοινωνικοποίησης και εκμάθησης για τα ποντιόπουλα. Ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά προτιμούσαν τα πνευματικά παιχνίδια που εξασκούσαν τη μνήμη και τη γλώσσα. Από την άλλη πλευρά, σε ορισμένα παρχάρια που ήταν πραγματικά παραθεριστικά κέντρα, υπήρχαν παρεκκλήσια που γιόρταζαν το καλοκαίρι. Σε αυτά γίνονταν μεγάλα πανηγύρια, στα οποία έπαιρναν μέρος δεκάδες χωριά από κοντινές και απομακρυσμένες περιοχές. Εκεί οι χωρικοί είχαν τη δυνατότητα να πουλήσουν τα προϊόντα τους και να αγοράσουν άλλα. Επίσης διασκέδασαν, τραγουδούσαν και χόρευαν.